Τη στήριξη της Εθνοσυνέλευσης ζήτησε και πήρε ο Ερντογάν για τη στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη. Η τουρκική Εθνοσυνέλευση υιοθέτησε το νομοσχέδιο με το οποίο επιτρέπεται η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων, ανοίγοντας το δρόμο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Άγκυρας και Τρίπολης. Με τον τρόπο αυτό, η Τουρκία συντάσσεται με το Κατάρ και την Ιταλία, που υποστηρίζουν την αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση της Τρίπολης απέναντι στον εθνικό στρατό της Λιβύης, του οποίου ηγείται ο στρατηγός Χαλίφα Χαφτάρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Τούρκο ομολογό του ενάντια στην ξένη ανάμειξη στη Λιβύη σε τηλεφωνική του συνομιλία. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν διμερή και περιφερειακά ζητήματα. Ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι η ξένη ανάμειξη περιπλέκει την κατάσταση στη Λιβύη, ανέφερε η Αμερικανική Προεδρία σε σύντομη ανακοίνωση που εξέδωσε. Οι μάχες μεταξύ των δύο αντίπαλων στρατοπέδων έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, όσο οι δυνάμεις του Χαφτάρ προσπαθούν να δημιουργήσουν ασφικτικό κλοιό γύρω από την Τρίπολη. Ο στρατηγός Χαφτάρ κάλεσε μάλιστα και τους πολίτες να ενωθούν με το στρατό. Στη Βενγκάζη, εκατοντάδες διαδήλωσαν κατά της τουρκικής επέμβασης στη Λιβύη. Υποστηρίζουμε ακόμα τον εθνικό στρατό. Καλούμε σε γενικό μποϊκοτάρισμα στην Τουρκία, στον πρωθυπουργό Σάρατζ και στον υπουργό εσωτερικών, στους κλέφτες και εγκληματίες. Είμαστε οι νικητές, πηγαίνουμε από νίκη σε νίκη. Αν και ακόμα πληρώνουμε το τίμημα. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Δεν φοβόμαστε την Τουρκία. Λέω στον τουρκικό λαό ότι η πολιτική τους πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να πάρετε θέση. Γιατί τα συμφέροντά σας είναι με τη Λιβύη. Γιατί ο τουρκικός και λιβικός λαός είναι μουσουλμάνοι. Η πολιτική του Ερντογάν είναι λανθασμένη. Είναι πολιτική βομβαρδισμών, δολοφονιών και υποστήριξης του Ισλαμικού κράτους. Αυτό θα σας επηρεάσει και στο μέλλον. Ακόμα και στην ανοικοδόμηση της Λιβύης δεν θα δεχθούμε τουρκικές εταιρείες εκτός και αν ο Ερντογάν αλλάξει την πολιτική του. Επικίνδυνη απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα χαρακτηρίζουν την απόφαση της Τουρκίας να αναπτύξει στρατεύματα στη Λιβύη. Σε κοινή τους δήλωση, οι Πρωθυπουργοί Ελλάδας και Ισραήλ Κυριάκος Μητσοτάκης και Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, που συναντήθηκαν στην Αθήνα για την υπογραφή του αγωγού EastMed.